Ποιος θα φανταζόταν ότι η Κρήτη με τα στοιχεία τα σημερινά μέχρι προχθές ήταν, χτυπούσε πρωθιά σε επίπεδο περιφερειών, χώρας, Ευρώπης θα έλεγα. Ποιος θα φανταζόταν σήμερα ότι η Κρήτη θα ήταν τρίτη μεταξύ περιφερειών, στην τρίτη θέση όσον αφορά την ανεργία, όταν τα σκληρά χρόνια των μνημονίων και της ύφεσης η Κρήτη είχε ανεργία 10%, όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε ανεργία 27%. Αυτό είναι ένα άλλο μοντέλο και μια άλλη συζήτηση που πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί δεν είναι πανάκια μόνο η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού ή η μονοκαλλιέργεια όπως λέμε του πρωτογενή τομέα, αλλά πρέπει να το δούμε διαφορετικά, έτσι. Σωστά. Κυρία Δουλειράκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες και όλοι όσοι συμμετείχαν στην παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία, απλά αποτύπωσαν όσα είχαμε πει και τεκμηριώσει στις επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής πριν 10 μέρες κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου έκτρωμα του κυρίου Χατζηδάκη. Ένα νομοσχέδιο που μας γυρίζει 100 χρόνια πίσω. Επαναφέρει την ανασφάλεια, την απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και δημιουργεί πραγματικά προοπτικές εργασιακές ζούγκλες. Άκουσα και τον κύριο Καζάκο, ένα έγκριτο εργατολόγο, χθες να μας λέει ότι το πιο οδυνηρό, όχι ότι δεν το είχαμε πει, αλλά το επιβεβαίωσε, ότι το πιο οδυνηρό όλων είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασία και της μισθολογικής εξέλιξης ενός εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα με την ατομική σύμβαση. Ο κύριος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε, τον έχετε πολλές φορές φιλοξενήσει στις εκπομπές σας, είπε ο κύριος Καβαθάς, 102 χρόνια τώρα υπογράφαμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σήμερα τα χέρια μας δένονται. Ο Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο οποίος και στην ανάλυση του είπε ότι η σημερινή κυβέρνηση επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος, δηλαδή πιστεύει ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους, η μείωση των μισθών θα φέρει αντιαγωνιστικότητα και νέες θέσεις εργασίας. Όταν κάτι, κυρία Δουλειράκη, το είχαμε ζήσει το 2013 και μάλιστα κυρία Λαγκάρ, σας το έχω πει και άλλη φορά, βγήκε το 2013 να μας πει ότι ήταν λάθος η μείωση του μισθολογικού κόστους, δεν έφερε καμιά ανταγωνιστικότητα και καμιά νέα θέση εργασίας. Πάμε τώρα στο σήμερα. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, κυρία Δουλειράκη, ότι εμείς δεν πλειοδοτούμε. Δεν είναι μια προεκλογική περίοδος, όπως το βλέπει ο καθένας. Δεν πλειοδοτούμε. Αντιδρούμε και προτείνουμε ό,τι ακριβώς είχαμε νομοθετήσει, ειδικά το 18 και το 19. Νόμος 4488, επιτρέψτε μου να επιμένω σε αυτό, γιατί είχα εισηγηθεί αυτά τα τρία νομοσχέδια που έχω πει πολλές φορές ότι βέβαια συνέβαινε και αυτό που είπατε, δεν το αμφισβητεί κανείς, ότι υπήρχαν λάθη και παραλήψεις, εννοείται, τα οποία βέβαια έπρεπε να διορθωθούν και όχι να καταργηθούν στη βάση τους. Ο 4488 του 17, ο 4554 του 18, ο 4611 του 19, έβαλαν ένα λιθαράκι, αν θέλετε, να μην πω επανέφεραν, την αξιοπρέπεια του Έλληνα εργαζόμενου. Έρχεται σήμερα η σημερινή κυβέρνηση με το προηγούμενο νομοσχέδιο, πριν 10 μέρες όπως σας είπα, όλα αυτά να τα κατεδαφίσει, να τα καταργήσει. Είχαν αποκτηθεί με αγώνες και θυσίες των εργαζομένων 100 χρόνια. Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες? Με το που αναλαμβάνει μια νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όποτε και αν είναι αυτό, όποτε και αν συμβεί αυτό, εμείς άμεσα θα καταργήσουμε το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη. Θα επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι τις ατομικές που προωθεί η κυβέρνηση σήμερα. Θα καταργήσουμε, κατήργηση το βάσιμο λόγο απόλυσης που εμείς είχαμε φέρει, θα τον επαναφέρουμε, και βέβαια τα 800 ευρώ σαν βασικό, σαν κατώτατο μισθό. Κυρία Δουλειράκη, να σας θυμίσω ότι το 19 με τον 4611 είχαμε καταργήσει τον υποκατώτατο μισθό, τον εσχρό υποκατώτατο μισθό, είχαμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό 11%, που είχε καταργήσει η κυβέρνηση Σαμαρά, είχε μάλλον μειώσει, συγγνώμη, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου 32% σε ένα βράδυ. Να μου πείτε τώρα, το 11% δημιουργούσε προοπτικές ανάπτυξης? Βεβαίως όχι. Γι' αυτό ο πρόεδρος κοστολογημένα χθες είπε ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι ο μέσος μισθός της Ευρώπης, σαν κατώτατος δηλαδή τα 800 ευρώ. Το βάσιμο λόγο απόλυσης, επαναφέρουμε το βάσιμο λόγο απόλυσης, που είχε δημιουργήσει μια ασφάλεια στην αγορά εργασίας για τους εργαζόμενους. Ο 1264.
Κύριε Δουλγεράκη, ότι το λέω για άλλη μια φορά, ότι δεν έκανε καμία δεξιά κυβέρνηση, το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να καταργήσει στην πράξη το 1264, δηλαδή την ισχύ των συνδικάτων. Τι απορρέει από την ισχύ των συνδικάτων? Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το είπε ο κύριος Καβαδάς χθες. 102 χρόνια υπογράφαμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σήμερα έρθει μια κυβέρνηση να μας πει ότι, ακούστε τι μας λέει η κυβέρνηση, να το πω κυρία Δουλγεράκη απλά και κατανοητά, με την ατομική διευθέτηση, ότι ο ισχυρός εργαζόμενος θα επιβάλλει τα θέλω του στον ανίσχυρο εργοδότη. Εδώ κυρία Δουλγεράκη είναι να κλαίμε και να γελάμε πραγματικά. Είναι δυνατόν να συμβεί? Εντάξει, αυτό και θα σας ποτέ, απαντήσουν ότι έχουν πει ότι στην αυλή του ο κάθε εργοδότης, επιτρέψτε να πω αυτό, έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Οποιοςδήποτε άνεργος θα ζητήσει μια δουλειά, θα πάει να διαπραγματευτεί με τον εργοδότη και θα επιβάλλει τα θέλω του. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη κοροϊδία. Και όπως σας είπα, το 1264, τι σημαίνει το 1264? Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τις οποίες ξεκίνησε να ξυλώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τον Ιούλιο, κυρία Δουλγεράκη. Και βέβαια με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο αποκαθιστά, αλλά εμπλουτίζει, αν θέλετε, για να συμφωνήσω αυτό που είπατε, ότι υπήρχαν λάθη και παθογένειες, εμπλουτίζει με σύγχρονα εργαλεία και καθοριστικές προβλέψεις. Τον πλέον προοδευτικό νόμο της μεταπολίτευσης, τον νόμο 1264. Κύριε Βαρδάκη, γι' αυτό βγήκε και ο κύριος Χατζηδάκης. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά και ζήτησα τη σημερινή σας βοήθεια για μια κουβέντα παραπάνω. Και σαν πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με ιδιαίτερη συνεισφορά και αδυναμία σε όλα αυτά τα εργασιακά θέματα. Και λέω πάρα πολύ απλά, εξαιτίας αυτών των παθογενειών που υπήρχαν και των αιμονών που υπήρχαν από κάποιους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται σήμερα ο Χατζηδάκης και λέει, αυτό δεν έλεγε και αυτό δεν προέτασε όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς ήρθαμε να διορθώσουμε τις παθογένειες και τα κακό κείμενα και όλα αυτά τα ευτράπελα τα οποία συμβαίνουν στην αγορά. Δεν μου απαντήσατε ωστόσο στο αρχικό το ερώτημα. Εγώ περιμένω ακόμα. Όλα αυτά τα οποία λέτε από τη δική σας την πλευρά, ναι μεν είπατε μια κουβέντα, είναι κοστολογημένα. Είναι έτσι κοστολογημένα για να υιοθετηθούν άμεσα, για να περάσουν άμεσα, εφόσον οι συνθήκες είναι αυτές? Συμφώνησα μαζί σας. Όσον αφορά, σας το είπα και εγώ, ότι υπήρχαν λάθη και παραλήψεις. Όμως σας είπα, ο 44-88 του 17, ο 45-54 του 18 και ο 46-11 του 19, τρία εμβληματικά νομοσχέδια, είχαν επαναφέρει την αξιοπρέπεια του Έλληνα εργαζόμενου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κοστολογήσουμε εκ νέου ή να πούμε εκ νέου. Γι' αυτό σας είπα, δεν πλειοδοτούμε. Εμείς, κυρία Δουλγεράκη, αυτά τα είχαμε νομοθετήσει. Είναι εφαρμόσιμα, λοιπόν, Σοκράτη Βαρδάκη. Είχαμε νομοθετήσει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Είχαμε επαναφέρει την επεκτασιμότητα και την ευνοϊκότερη ρύθμιση. Είχαμε νομοθετήσει για το βάσιμο λόγο απόλυση. Ναι, Σοκράτη Βαρδάκη, άκουσε με όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και σου μιλάω και στον ελληνικό και χίλια συγγνώμη. Και κύριε Βαρδάκη, πρέπει να λέω. Ζητάω συγγνώμη, αλλά έτσι με παρασέρνει λίγο λόγος. Άρα λοιπόν το μήνυμα που πρέπει να πάρει ο κόσμος είναι ότι αυτά είναι φικτά, ότι μπορούν να περάσουν άμεσα. Αυτό λέτε, κύριε Βαρδάκη, στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Και θέλω το παράδειγμα των τριών νομοσχεδίων που ήδη προϋπήρχαν. Δηλαδή, κυρία Δουλγεράκη, ο κύριος Βρούτσης, με το που ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατήργησε το βασιμό λόγο απόλυσης. Εμείς τον είχαμε νομοθετήσει. Αν σήμερα δεν έχουν υπογράψει οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων συλλογική σύμβαση, νομίζω υπέγραψαν πριν ένα μήνα, δεν έχει κηρυχτεί ακόμα υποχρεωτική. Κάτι που έκανε ο κακός ΣΥΡΙΖΑ με την ανάληψη των υποχρεώσεών του σαν κυβέρνηση. Όπως και την υποχρεωτικότητα και την ευνοϊκότητα κρίση στις συμβάσεις των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Κάτι σημαίνει τώρα. Με αποτέλεσμα οι ξενοδοχοϊπαλλήλοι να απολαμβάνουν έστω αυτό. Κύριε Βαρδάκη, μισό λεπτό. Από σταθερή γραμμή μιλάμε, ωστόσο υπάρχει κάποιο πρόβλημα και φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει και δεν ακούμε καλά. Θα το προσπαθήσω για άλλη μια φορά και ας το ξαναπάμε και ας το ξαναπούμε με τη βοήθεια και του Νίκου και τη δική σας τη βοήθεια. Mm-hmm. Λέτε λοιπόν ότι είναι τα πράγματα έτσι και οι προτάσεις έτσι, σταχυολογημένες, κοστολογημένες, που δεν υπάρχει λόγος κάποιος να ανησυχεί. Κρατάω αυτό που είπατε.
ξέρετε, δεν πλειοδοτούμε, απλά αντιδρούμε και προτείνουμε. Δεν είναι προεκλογική περίοδο, αλλά δεν, περίοδος, αλλά δεν μπορείς και να κατεδαφίζεις την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Μιλάμε δηλαδή για ένα πρόγραμμα, θέλετε να πείτε, το οποίο θα επιδοτεί, θα σας έλεγε κάποιος, την εργασία και όχι την ανεργία. Δημιουργεί θέσεις και ευκαιρίες μέσω της ενίσχυσης ενδεχόμενα των επιχειρήσεων για να μπορούν να έχουν θέσεις εργασίας και με αξιοπρεπή, αν θέλετε, αμοιβή των εργαζομένων. Αυτό λέτε? Σωστά, σωστά. Το είπε και ο κύριος Καβαθάς χθες, κυρία Δουλγεράκη, ο πρόεδρος του ΓΕΣΕΒΕ. Είπε ο άνθρωπος ότι σε καμία περίπτωση η μείωση μισθών, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, δεν δημιουργεί ανάπτυξη. Είναι αλυσίδα. Ο εργαζόμενος θα πάει, κυρία Δουλγεράκη, στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα πάει το ρομπότ. Καταλάβατε. Όσον αφορά το 35ωρο, που για κάποιους ξένησε χθες, ίσως να μην είχαν ακούσει τις τοποθετήσεις μας στην Ολομέλεια της Βουλής, το 35ωρο εφαρμόζεται σε πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στην Ισπανία, ειδικά πιλωτικά το τελευταίο διάστημα, επιδοτείται 100% από το κράτος. 35ωρο χωρίς μείωση ούτε ενός ευρώ από το μισθό του εργαζόμενου. Εμείς δηλαδή γιατί να πηγαίνουμε πίσω αντί να πηγαίνουμε μπροστά? Και θέλω να επιμείνω σε αυτό που σας είπα, κυρία Δουλγεράκη. Εμείς μιλάμε για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επαναφορά. Μάλιστα. Το συλλογικό συμβάσιο εργασίας που κατήργησε το νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη. Άρα δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να κοστολογήσεις αυτά τα μέτρα. Υπήρχαν και καταργήθηκαν μετά από 100 χρόνια. Μετά από 100 χρόνια, κυρία Δουλγεράκη. Με ένα ανισόρροπο, ένα ισοπεδωτικό νομοσχέδιο που δεν ξέρω, κατ' επιταγή λένε άλλοι του ΣΕΦ, πιστεύω ότι άλλοι είπαν ότι ακόμα και η Τρόικα δεν τόλμησε να προτείνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Σας είπα, η κυρία Λαγκάρντ, το 2013, είπε ευθέως ότι ναι, κάναμε λάθος. Καλά, κάναμε τώρα, όποιος σας ακούει, μισό λεπτό, όχι. Κύριε Βαρδάκη, άλλο θέλω να πω. Σας ζητάω συγγνώμη, γιατί όποιος σας ακούει αυτή την ώρα, σας ακούει με πάρα πολλές διακοπές. Μάλλον το πιο απλό που μπορεί να κάνει είναι, αν επαναλαμβάνω και είναι σταθερή η επικοινωνία, δεν είναι κινητή αυτή την ώρα κλπ, να πούμε ότι δεν έχετε σήμα. Πραγματικά θα πει, δεν ακούω, δεν καταλαβαίνω, ας γυρίσω, ας κάνω κάτι άλλο, να δω αν μπορώ να το αποκαταστήσω. Εν πάση περιπτώσει, μια τελευταία κουβέντα σας παρακαλώ, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο της πρώτης συζήτησης και να μην μείνουμε εκτεθειμένοι κι εσείς κι εγώ, και να μπορούμε να πούμε, αν δεν τα καταφέρουμε, ένα γεια της προκοπής. Κυρία Δουλγεράκη, αυτό που προέχει σήμερα είναι να καταλάβει ο κόσμος αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι εμείς δεν πληροδοτούμε, θα καταργήσουμε το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Θα καταργήσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο επαναφέρει την εργασιακή ζούγκλα, μαγειρίζει 100 χρόνια πίσω, και βάζουμε τις προοπτικές εκείνες για να επανέλθει για άλλη μια φορά η αξιοπρέπεια του Έλληνα εργαζόμενου. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, και επιτρέψτε μου να πω ένα τελευταίο. Είδατε χθες, συμμετείχαν στο πάνελ άνθρωποι που είναι στην αγορά εργασίας, άνθρωποι επιστήμονες, άνθρωποι έγκριτοι εργατολόγοι. Πέστε μου, είδατε ή θα δείτε σήμερα, προφανώς όχι, μια κουβέντα για όλο αυτό το σχέδιο, για όλους αυτούς τους στόχους που βάζει σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης? Καμία κουβέντα. Αυτό λέει πολλά, κυρία Δουλγεράκη.